θέση. Ευλογητός ο Θεός είναι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο συντρίβων πολέμου σε ληψινό βραχείο μου, ο δια τη αρήτη ανθρωπίσω και του ετουσίου πάθου του μονογενού Υιού και σωτήριο Σιμών Ιησού Χριστού πρότυπό σα, και δείξα συνήν ότι αρήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η ανάσταση, επάκουσαν ημών δεωμένων τη ισχύω και τη ίσου τη ανθρωπία. Ισχύω μεν είναι το έθνο ημών διαφυλάτων από νίκη τη νίκη οδηγή και από δόξη τη δόξη αγάγη. Την ανθρωπία δε είναι τα στυφάστα υπέρ της πίστης και της παρήρας ημών ευπλαιές αδερισαμένων και ειρωικός τεσόδων εν τη χωρία του μετελεπτικών σου κατατάξεις, τούτον γάρ τα πνεύματα ως νέχο σημείν όδε περίπτυδε και των αστέων αυτών υπήντη τα όρια της πατρίδας της συντάτωση, τα δε αυτών τίνει αέματα της ελευθερίας ημών των δέντερων αδέλουσε. Ως περιεντηγή την φάλαντα των επιλέκτων αποτέλεσε, ούτω και εν το ουρανό στρατιά να γίνουν μαρτύρων συγκροτήτησαν. Και ως παρανθρώπης τίνου γεγόνασιν, ούτω παρασύτα θερό Άγιοι έστωσαν. Τον γάρα γόνα των καλών γονίσαντο και τον δρόμο μου γενέλια αθλητών και χώρος επέβεσαν, απόδοσον αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης Στέφανα. Ημίν δε, εις τον εκείνον θανάτο ελευθέρης μην ζώσει, παράσχω ο Θεός αεμνημονεύει της υπερόχου αυτών θυσίας και αναθεωρούντας τον έκβαση αυτών της αναστροφής, μιμήστε αυτών την Αγγλία. Επίβλεψαν οι Κύριοι από ουρανού και από θρόνο δόξη της βασιλείας σου και της βασιλεύσης ημών την ευλογία σου κατάπαν σου, το ενδόκτου στρατού της πατρίδας ημών πρόσκοπη, τους γενναίους αυτού η γήτωρα σε ενίσχυε και πάντα σε εμάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις τιμή και με δίγει. Σίγαρε ο Θεός τους αγγλίων ημών και στη δόξα να απέβουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και στους αιώνους των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Το κενετρό που πεζό με την εξουσία να έκανε στο θάνατο βασιλιάς και να σπάσει τον πατρό Χριστός, ο διπλωμένος των σημών, τες παιδιδίες, τα να πάγω αυτόν οι πρόσεις, τον ευαγγελισμόν οι ορτάζουν, τον Αγίον ενδόξα και πολιτισμόν αποστόλων και να σημαίνει και Θεός των Πατέρων ημών, τον Αγίον προπατέρων Αβράμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Παζάρου, τον Δεγανέλη και Πάου, τον Αγίον Κασουσιάς των Εξημών με τα σπάντων δούλων αυτού, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπους αγά, αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε,
ημάς δελεήσε ο Σεραφός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σε συνήμη αξιωμακάριστη και ειρήνηση αδελφή ημών. Τον Αγίο Πατέρα ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Από την εκπαιδευτικό του επαγγελματικού λυκείο, κυρία Γκούνι Ελισάβετ. Άγιοι πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι της περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι. Ανήκουμε σε μια χώρα που είναι μικρή στο χώρο, αλλά αφέραντη στο χρόνο. Είναι μια φλούδα γης και όπως την προσδιορίσε ο Γεώργιος Σεφέρης, είναι ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Γι' αυτόν τον αγώνα του λαού βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να θυμηθούμε, να τον τιμήσουμε, να εκφράσουμε το σεβασμό μας στους αγωνιστές, αλλά και σε όλους εκείνους που κράτησαν στην καρδιά τους άσβεστη τη φλόγα της Ιωθεκιάς. Σήμερα τιμούμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821, που αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, αφού με αυτήν το έθνος μας κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική υπόσταση. Μαζί με την εθνική μας επέτειο γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με την Επανάσταση του λαού για να υποδηλώσει ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου εξομοιώνεται με τη λύτρωση του έθνους από τη σκλαβιά. Στα 400 χρόνια σκλαβιάς που ακολούθησαν την άλωση της πόλης, οι Έλληνες πίστευαν ακράδαντα ότι είναι συνεχιστές όχι μόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και της αρχαίας Ελλάδας. Και έτσι απέκτησαν συνείδηση της ιστορικής του συνέχειας. Επιπλέον, ο λαός μας κατόρθωσε να μην αφομοιωθεί, αλλά να διατηρήσει την εθνική του ταυτότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα του και τη θρησκεία του. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί. Η Εκκλησία, που επίδειξε οικηβωτός του έθνους, ο ρασοφόρος δάσκαλος ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι δάσκαλοι του γένου, οι οποίοι με τα κείμενά τους βοήθησαν στη πνευματική αφύπνιση του γένου. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Χωραής, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής και άλλοι Έλληνες διαφωτιστές βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ριζώσει και να βλαστήσει ο σπόρος της ελευθερίας. Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει την ουσία και τις διαστάσεις ενός θαύματος. Γιατί στο θαύμα και όχι στη λογική χρωστάει την ανάσταση του οικογένεια, έγραψε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά κινήματα. Κι όμως, η μεθοδική προετοιμασία από τη φιλική εταιρεία, οι κλέφτες και η αρματολή, η θέληση και η αγωνιστικότητα του λαού έφεραν το ποθούμενο. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμαθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σχόλια. Αλλά ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος,
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και κάναμε την Επανάσταση. Από την Ήπειρο στο Μοριά και από τη Ρούμελιο στη Μακεδονία και τα νησιά, ξέσπασε η φλόγα της Επανάστασης. Ήταν το ξέσπασμα ενός βασανισμένου και ταπεινωμένου λαού. Ο Ραγιάς Αρματώνου γίνεται ασυμβίβαστος αγωνιστής και επαναστατεί απέναντι σε έναν εχθρό που είχε τα πάντα. Στρατό, στόλο, χρήματα και την ομιμότητα του κυρίαρχου. Η Επανάσταση στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου πνίγηκε στο αίμα. Μόνο στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα ο αγώνας πέτυχε και ευδοκίμησε. Η άλωση της Τριπολιτσάς, η σφαγή της Χίου, η καταστροφή των Ψαρών, η έξοδος του Μεσολογγίου αποτελούν κορυφαίες στιγμές του αγώνα, αποτελούν ολοκαυτώματα ψυχών και σωμάτων που συγκίνησαν όλον τον κόσμο και δημιούργησαν ισχυρό ρεύμα φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν ταξική όπως η Γαλλική, αλλά ήταν ένας καθολικός αγώνας και απέδειξε ότι η πίστη στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Οι Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμα φορά πως κανείς λαός δεν μένει υπόδουλος όταν πάρει την υπέρτατη απόφαση να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει. Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Σήμερα θα πρέπει να ανατρέξουμε και να αναπακτουστούμε στις αξίες και στα ιδανικά του 21, στο εμείς του Μακρυγιάννη, στον πατριωτισμό και τη θυσία των αγωνιστών, να κρατήσουμε αυτά που μας ενώνουν και να αναλογιστούμε τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Τέλος, τα παιδιά που είναι το μέλλον της πατρίδας, που μεταφέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής, πρέπει να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Αδαμάντιου Κοραή. Ο πρώτος, ο αγράμματος πρωταγωνιστής της Επανάστασης, στην ιστορική του ομιλία στην Νίκα, προέτρεψε τους νέους να σκλαβωθούν στα γράμματά τους και να δοθούν στις σπουδές τους. Ο δεύτερος, με την προστακτική του «δράξαστε παιδείας», καθιστά σαφές ότι μόνο μέσα από την παιδεία θα γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Και όποιος είναι ελεύθερος, συλλογάται καλά και άρα ενεργεί σωστά. Πρέπει να πορευτούν με όραμα και στόχους στη ζωή τους. Να προσπαθήσουν και να αγωνιστούν με πίστη και αρετή για την πραγμάτωσή τους. Να εμπνευστούν από τα ιδανικά του 21 και τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, για να μπορέσει πάλι, χάρη σε αυτά, να ξαναλάμψει το ελληνικό φως και να κερδίσουμε το σεβασμό που μας αξίζει. Κατάθεση Στεφάνου. Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, διοικητής 61 με. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Φαρσάλων. Ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου Φαρσάλων. Εκπρόσωπος Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων. Η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Φαρσάλων. Ο πρόεδρος του τοπικού οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων. Το εργατικό Κέντρο Φαρσάλων. Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Φαρσάλων. Η Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Λάρισας. Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Λάρισας. Ο Σύνδεσμος Σαρακατσανέων Επαρχίας Φαρσάλων. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αναγέννηση Φαρσάλων. Σιγή ενός λεπτού στην ύμη των ενδόξων νεκρών.
Εθνικός ύμνος. Τέλος τελετής.